αυτού του έργου υπήρχαν πολύ καιρό πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Αφήνω τους δημοσιογράφους που πάντα λένε και τα υπέρ και τα κατά αυτής της κυβέρνησης, αλλά πάντα επιμένουν να λένε και τα υπέρ και τα κατά των προηγουμένων κυβερνήσεων, να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, γιατί αυτό το έργο ποτέ δεν προχώρησε από κυβερνήσεις πριν από μας. Αυτό το έργο θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί και παλιότερα αν οι προηγούμενες κυβερνήσεις το ήθελαν. Τα έσοδα που θα έρθουν από αυτό το πρόγραμμα στη γλώσσα των θεσμών αποτελούν μη παραμετρικά μέτρα. Δηλαδή δεν πιάνονται στο στόχο. Ή να το πω ανάποδα, ό,τι πιάσεις είτε από την αποκάλυψη κεφαλαίων στο εξωτερικό είτε από αυτό το πρόγραμμα είναι έξτρα. Είναι δηλαδή πόροι που μπορούν να ξοδευτούν για την κοινωνία, για να πληρώσεις ληξιπρόθεσμα και να βοηθήσεις να πας και πέραν από τους στόχους. Άρα, όπως είπα προχθές ή εχθές στη Βουλή, ότι όντως έχουμε ζωρίσει ένα κομμάτι των μεσαίων τάξεων. Βεβαίως, οι πιο πολλοί είπατε ότι είπα ότι διέλυσαμε τους μεσαίους, τα μεσαία στρώματα. Ποιητική άδεια φαντάζομαι που έχετε και πάντα σε μία κατεύθυνση. Παρόλο αυτά, μπορούμε να πούμε ότι και οι πόροι από αυτή την πηγή μπορούν να αμβλύνουν αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Τα περισσότερα τα είπε και ο ίδιος ο Ευκλήδης Εγκαλώτος.